Καλησπέρα σας, αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή περιπαιδείας. Σήμερα θα μιλήσουμε για STEM και εκπαιδευτική ρομποτική και έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Γιώργο Γιωτόπουλο. Είναι εκπαιδευτικός του κλάδου των ηλεκτρονικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η οργανική του θέση είναι στο τρίτο λύκειο πύργου. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης. Το πρώτο αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων και το δεύτερο στη διοίκηση εκπαίδευσης. Είναι γνώστης 6 ξένων γλωσσών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων, σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Arduino, όπου έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διάφορα εκπαιδευτικά συνέδρια με κριτές. Είναι πρεσβευτής του Scientix και παράλληλα πρεσβευτής του E2Inning για τη Δυτική Ελλάδα από το 2015 έως σήμερα. Όπως είπαμε, η οργανική του θέση είναι εδώ στην Ηλία, στο τρίτο λύκειο πύργου και σήμερα υπηρετεί ως υποδιευθυντής στο Δημόσιο ΙΕΚ Πάτρας. Καλησπέρα σας, κύριε Γιωτόπουλε. Καλησπέρα, κυρία Καραγγελή. Είναι χαρά και δική μου που βρίσκομαι για άλλη μια φορά στην εκπομπή σας για να παρουσιάσουμε πάλι ενδιαφέροντα θέματα. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα, λοιπόν, καθώς θα μιλήσουμε για την καινοτομία στην εκπαίδευση, για STEM και εκπαιδευτική ρομποτική. Επίσης, στην παρέα μας έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Νικόλα Ομπακόπουλο. Είναι πληροφορικός, εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ86 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα υπηρετεί με πενταετή θητεία στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη διδακτική θετικών επιστημών, υποψήφιος διδάκτορας, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και τα τελευταία ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στα περιβάλλοντα και γλώσσες προγραμματισμού με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας. Η ρομποτική είναι ένα από τα ενδιαφέροντα που έχει εργαστεί με Lego, WeDo, BeBot και πολλά χρόνια με την πλατφόρμα Arduino, την οποία θα αναλύσουμε εκτενώς σήμερα. Έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές. Επίσης, έχει ερευνητική δραστηριότητα εισηγήσει και παρακολουθήσει σε δεκάδες επιστημονικά συνέδρια με κριτές. Είναι κριτής άρθρων σε συνέδρια. Έχει επιμορφώσει εκπαιδευτικούς στο αντικείμενο που θα συζητήσουμε σήμερα. Είναι από τα πρώτα μέλη της κοινότητας European School Radio. Συμμετέχει από το 2013 έως σήμερα με εκπομπές στο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio. Καλησπέρα σας, κύριε Μπακόπουλε. Καλησπέρα, κυρία Καραγγελή. Είμαι και εγώ ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα που για πρώτη φορά βρίσκομαι στην εκπομπή σας και μου δίνετε την ευκαιρία ώστε να μπορώ να μεταδώσω στο κοινό μας γνώσεις για το Arduino, για την πλατφόρμα και περισσότερο γνώσεις ερεθίσματα. Έχετε πολύ το δίκιο. Αυτό χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί, αυτό χρειάζονται οι γονείς, αυτό χρειάζεται κάθε τηλεθεατής να δεχτούν ερεθίσματα για να δούνε ότι στην εκπαίδευση γίνονται θαύματα και θα δούμε μικρά θαύματα σήμερα. Μιλάμε λοιπόν για εκπαιδευτική ρομποτική. Όλα αυτά όμως γίνονται κάτω από την ομπρέλα του STEM. Ακούμε πολύ συχνά STEM και εκπαίδευση. Κύριε Γιωτόπουλε, τι εννοούμε όταν λέμε STEM και εκπαίδευση και γιατί είναι τόσο πολύ σημαντικό? Θεωρώ ότι η STEM και η εκπαίδευση είναι δύο όροι οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους και πρέπει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να συνυπάρχουν με σκοπό να μπορούν οι μαθητές να βγάζουν, να ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ως ορισμός έχει εισαχθεί από το 1990 από το National Science Foundation στην Αμερική και από τότε χρησιμοποιείται γενικότερα για να περιγράψει οτιδήποτε έχει να κάνει τόσο με τις φυσικές επιστήμες science, όπως επίσης με την τεχνολογία technology, την μηχανική engineering, καθώς επίσης και τα μαθηματικά mathematics. Η εκπαίδευση STEM μπορεί να ερμηνευθεί επίσης και ως μια ολιστική προσέγγιση αναλυτικού προγράμματος και εκπαιδευτικών οδηγιών, περιεχομένου και δεξιοτήτων, μέσα από το οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε πολλές και διαφορετικές περιοχές της εκπαίδευσης, χωρίς πάνω απ' όλα τι να τις διαχωρίζουμε μεταξύ τους. Χωρίς φυσικά να διαχωρίζονται, να είναι πάντοτε ενιαίες. Μέσα από αυτήν την εκπαίδευση, λοιπόν, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως είναι η προσαρμοστικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η πολύπλοκη επικοινωνία, καθώς επίσης και η συστηματική σκέψη.
Μάλιστα. Μιλάμε για STEM. Έχετε κάνει πράξη το STEM, κύριε Μπακόπουλε, στο σχολείο σας. Θα θέλετε να μας πείτε τι είναι για σας STEM? STEM, με απλά λόγια, έτσι όπως το ζω καθημερινά στο σχολείο, είναι το να δώσω την ιδέα στους μαθητές να φτιάξουμε κάτι. Να μπουν στη διαδικασία, να το σχεδιάσουν στο μυαλό τους, στο χαρτί, να το υπολογίσουν τα μαθηματικά, να δούνε πώς μπορούν να δώσουν κίνηση να το ζωντανέψουν, οπότε έρχεται η φυσική μέσα. Και περνάμε στο στάδιο του να το ζωντανέψουμε. Από το hardware πλέον να δώσουμε τη ζωή. Άρα πάμε στο software, να προγραμματίσουμε. Άρα στο STEM να βάλουμε και το I, information στο τέλος, informatica, την πληροφορική, με λίγα λόγια. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όλα αυτά τα ωραία που κάνετε με τους μαθητές σας ζωντανά εδώ στο στούντιο, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όλα αυτά που δημιουργούνται μέσω απλών υλικών. Θα μας πείτε. Θα μας πείτε σε λίγο. Και είπαμε λοιπόν ότι το STEM είναι πολύ σημαντικό και φυσικά κρύβει πολλά ωφέλη για τους μαθητές, κύριε Γιωτόπουλε. Θα θέλετε να μας πείτε τα βασικά ωφέλη του STEM στους μαθητές μας? Βεβαίως, είναι πολλά τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν στους μαθητές από την εμπλοκή τους σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν, μπορούν να γίνουν καλύτεροι στην επίλυση προβλημάτων. Μπορούν να γίνουν καινοτόμοι και παράλληλα εφευρέτες. Να μπορέσουν να βρουν, να ανακαλύψουν καινούργια πράγματα. Μπορούν να είναι τεχνολογικά εγγράμματοι. Μπορούν επίσης να καλλιεργήσουν και τη λογική σκέψη. Κυρίως όσον αφορά τον γραμματισμό, λιτέραση που αφορά στη STEM, περιλαμβάνει την εννοιολογική κατανόηση, τις διαδικαστικές δεξιότητες, αλλά και τις ικανότητες των ατόμων να αντιμετωπίζουν όχι μόνο ατομικά, αλλά κοινωνικά και παγκόσμια ζητήματα. Βλέπετε, όσο και να κουβεντιάζουμε για το STEM, πρέπει πάντοτε να βάζουμε μέσα την ολιστικότητα, να βάζουμε τη διαθεματικότητα, να μπορούμε να προσεγγίζουμε όλα τα εκπαιδευτικά θέματα από το σύνολο, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, και όχι να παίρνουμε αποκομμένα, ξεκομμένα κάθε κλάδο, κάθε ειδίκευση ξεχωριστά. Ακριβώς, λοιπόν, η εκπαίδευση λοιπόν ως ολότητα. Ακριβώς αυτό θέλουμε να επιτύχουμε, να μπορέσουμε να δούμε την εκπαίδευση μέσω του STEM, σαν ολιστική διαδικασία που θα περιλαμβάνει όλες τις φυσικές επιστήμες μαζί. Πάρα πολύ όμορφα. Και στο γυμνάσιο έχουμε δει ότι στο δημοτικό ένας δάσκαλος που έχει τα παιδιά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, τις περισσότερες ώρες, μπορεί να κάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα STEM, κύριε Γιωτόπουλε. Τώρα στο γυμνάσιο, τι γίνεται? Τι γίνεται στο γυμνάσιο με τους ομίλους, κύριε Μπακόπουλε? Ιδιαίτερα στο πειραματικό γυμνάσιο έχουμε την ευχέρεια το να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το δεύτερο σχολείο, το οποίο το λέμε όμιλο. Στην ουσία στοχεύουμε στην αριστεία. Ή να το πω λίγο διαφορετικά, να ανοίξουμε το παράθυρο ώστε να δουν οι μαθητές απ' έξω και να δουν τι υπάρχει, ερεθίσματα. Εκεί τι ακριβώς γίνεται? Αρκετά χρόνια τώρα, 5 χρόνια που είμαι στο πειραματικό, πάω για το 6ο, κάθε χρόνο υλοποιούμε έναν όμιλο, ο οποίος έχει σαν στόχο να μάθουν οι μαθητές να εμπλακούν με τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, να αναγνωρίσουν γύρω τους το πού υπάρχουν αυτοματισμοί, δηλαδή πού χρησιμεύουν αυτά τα ηλεκτρονικά κυκλώματα στην καθημερινότητά τους, να προγραμματίσουν, να δημιουργήσουν δικά τους projects, όπως ασανσέρ, όπως ένα ρομποτάκι που κάνει μετρήσεις σε θερμοκρασίας, υγρασίας, όπως του να φτιάξουν ένα θερμοκήπιο και να παίρνουν μετρήσεις και γενικά τους αυτοματισμούς. Αυτό κάνουμε στον όμιλο. Και είναι σίγουρα πολύ δελεαστικό και για τους μαθητές. Είναι πολύ εντυπωσιακό και μόνο να το ακούμε. Πόσο μάλλον να εμπλακούμε και να δημιουργήσουμε εμείς με τα χέρια μας τέτοια πράγματα, κύριε Μπακόπουλε. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί όταν κάνουμε την προκήρυξη, ας πούμε, έρχονται πάρα πολλά παιδιά που τα οποία θέλουν να εμπλακούν με αυτό το αντικείμενο. Δεν το χαίρονται ιδιαίτερα. Και μπορώ να πω ότι όλα σχεδόν τα παιδιά το απολαμβάνουν μέχρι τέλος. Και αυτό φαίνεται στο τέλος που γίνεται η παρουσιάση στο project μέσα στην τάξη μας, με τη χαρά και το ενδιαφέρον, τη χαρά που παρουσιάζουν και το ενδιαφέρον που παρακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες. Πάρα πολύ σπουδαίο και σίγουρα νιώθετε κι εσείς πολύ ικανοποιημένος ότι είναι πολύ αποδοτική, πολύ επικοδομητική η μάθηση με αυτόν τον τρόπο. Και μιλάμε σήμερα για STEM, όμως πρόσφατα υπάρχει και το arts, οι τέχνες, κύριε Γιωτόπουλε. Μπαίνουν λοιπόν εμβόλυμα μέσα στο STEM και οι τέχνες και από STEM πηγαίνουμε στο STEAM. Θα θέλετε να μας πείτε για ποιο λόγο είναι τόσο πολύ σημαντική η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση? Ναι, ναι. Τα τελευταία χρόνια όντως η τέχνη προσπαθεί να μπει
όσο το δυνατόν καλύτερα στα σχολεία για να μπορέσει να εκπαιδεύσει με έναν διαφορετικό τρόπο τους μαθητές, με σκοπό να αξιοποιήσουμε την τέχνη στην εκπαίδευση STEM, έτσι ώστε αφενός να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα των μαθητών, αφετέρου να το δουν ως καινοτομία οι ίδιοι οι μαθητές και να το παρουσιάσουμε, να το δουν οι ίδιοι μαθητές ως έναν ελκυστικό πλέον τρόπο που μπορούν να εκπαιδευτούν μέσα από το STEM. Οι τέχνες καλούνται να παίξουν έναν ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο, κυρίως στην τυπική εκπαίδευση, δεδομένου ότι μέσα από τις τέχνες μπορούν πρώτα απ' όλα να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που βοηθάει πάρα πολύ τους αυριανούς πολίτες να είναι πιο ανεξάρτητοι και να έχουν πιο αυτόνομη σκέψη. Πάρα πολύ όμορφα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα στην επιστήμη μπαίνει η τέχνη. Και αυτό παλιότερα μπορεί να φάνταζε πάρα πολύ ξένο. Όμως το ζητούμενο είναι η ολιστικότητα που είπαμε προηγουμένως και πώς θα κάνουμε εκπαίδευση όσο το δυνατόν πιο ολιστικά. Να συμπεριλάβουμε όσο δυνατόν περισσότερα ερεθίσματα για τους μαθητές μας. Και τώρα οι τέχνες, λοιπόν, είπατε, κύριε Γιωτόπουλε, κάποια πράγματα. Θα θέλετε να εμβαθύνουμε λίγο στο τι, ποιους τομείς των μαθητών αναπτύσσουν τελικά οι τέχνες. Ωραία. Μιλάμε ουσιαστικά για δεξιότητες που μπορούν να αναπτύξουν οι μαθητές. Φανταστείτε κάποιος μαθητής να παρατηρεί έναν πίνακα ζωγραφικής, ένα γενικότερα έργο τέχνης, βασισμένος στην περιέργεια, να προσπαθεί να εμβαθύνει στο περιεχόμενο, να μπορεί να παρατηρεί παράλληλα με ακρίβεια το τι γίνεται, να αντιλαμβάνεται ένα αντικείμενο σε διαφορετική μορφή, να μπορεί πάνω απ' όλα τι να κάνει, να κατασκευάζει νοήματα και να εκφράζει αυτές τις παρατηρήσεις με ακρίβεια. Από εκεί και πέρα μπορεί να συνεργαστεί αποτελεσματικά μαζί με τους συμμαθητές του, μιλάμε πλέον για ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, μπορεί να σκέφτεται τα αντικείμενα στο χώρο, χωρικά λοιπόν, και τι άλλο να κάνει, να μπορεί να αντιλαμβάνεται κινεσθητικά. Εδώ ουσιαστικά αναφέρομαι και στις πολλαπλές νοημοσύνες του Γκάρνερ, λέγοντας αυτές τις δεξιότητες που μπορούν να αναπτύξουν τα παιδιά, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και δυστυχώς τόσο υποτιμημένες από τα σχολεία μας. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι ευλογία το ότι έχουν μπει τέτοιες πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση, όχι μαζικά, αλλά εκπαιδευτικοί, τολμώ να πω χαρισματικοί, που αφιερώνουν αρκετό χρόνο για να εμπνεύσουν τους μαθητές. Και αυτό που κάνετε, κύριε Μπακόπουλο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το δούμε αργότερα, όταν μέσα από αυτά τα ερεθίσματα θα βγουν οι αυριανοί μηχανικοί, θα βγουν οι αυριανοί επιστήμονες. Όμως, όταν άκουσα πρώτη φορά εκπαιδευτική ρομποτική, αμέσως πήγε το μυαλό μου ότι θα το αγαπήσουν πάρα πολύ τα αγόρια, όμως τα κορίτσια μπορεί να βαρεθούν. Ποια είναι η γνώμη σας για την ισότητα και τη συμμετοχή των δύο φύλων στην εκπαιδευτική ρομποτική? Πιστεύω στο να δοθεί ίδια ευκαιρία, είτε αγόρι είτε κορίτσι είναι, ο μαθητής ή η μαθήτρια. Είχα και εγώ αυτή την εντύπωση αρκετά χρόνια πριν, όταν ήρθε πλέον να το διαψεύσει η διπλωματική μου, που είχα κάνει και ήταν πάνω στο περιβάλλον Scratch και πάλι ρομποτική, στο δημοτικό. Είδα ότι εκεί τα κορίτσια δεν είχαν τίποτα να στηριχθούν. Είσαι διισότιμα με τα αγόρια και πολλές φορές στον κώδικα είσαι λίγο καλύτερα. Τα αγόρια σαν την περισσότερο στο κατασκευαστικό μέρος. Αυτό έρχεται πλέον να εμφανιστεί πάλι στον όμιλο, όπου τα αγόρια και τα κορίτσια είναι μισά-μισά. Στο πειραματικό έχουμε τη λογική να έχουμε μισά-μισά. Εκεί τι βλέπω. Παρατηρώ ότι τα αγόρια στο να κατασκευάσουν, στο να κολλήσουν με το κολλητήρι, στο να τρυπήσουν κάποιο υλικό, είναι ίσως λίγο πιο εύκολα, τους έρχεται πιο εύκολο. Τα κορίτσια βέβαια ακολουθούν. Και μετά από λίγο καιρό έχουν αποκτήσει και αυτά τις ίδιες δεξιότητες. Γιατί είναι πλέον δεξιότητες, βιωματικές δεξιότητες. Στον κώδικα, τα αγόρια λίγο στην αρχή φαίνονται ότι κάπως καλύτερα, αλλά σε ένα σημείο μετά από κάνα μήνα είναι το ίδιο. Δηλαδή γράφουν και οι δύο το ίδιο κώδικα. Δηλαδή η κριτική σκέψη και στους δύο είναι ακριβώς το ίδιο. Αναπτύσσεται το ίδιο. Και αυτό είναι σίγουρα και πρακτικά, μιας και το έχετε βιώσει μέσα από τις τάξεις σας, είναι ένα φοβερό έβριμα για να δούμε ότι η τεχνολογία και γενικότερη η επιστήμη δεν είναι, δεν μονοπολείται μάλλον στους άντρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και σίγουρα ενθαρρυντικό για τα κορίτσια που μπορούν να παίξουν πλέον σε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Κύριε Μπακόπουλε, δεν ξέρω να συμφωνείτε σε αυτό. Έχετε δίκιο, κυρία Καραγγελή, σε αυτό, γιατί εξάλλου βλέπουμε και στατιστικά, αν παρακολουθήσει κάποιος, στο φύλο, δηλαδή αγόρι-κορίτσι που περνάει στις σχολές του Πολυτεχνείου. Είναι αρκετές οι γυναίκες πλέον, γιατί και πλέον είναι γυναίκες, δεν είναι κορίτσα, που είναι φοιτήτριες, που εντάσσονται σε αυτά τα τμήματα.
Μάλιστα, έχετε πολύ το δίκιο. Και πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που καίει εμάς τους εκπαιδευτικούς, κύριε Γιωτόπουλε. Μιλάμε για εκπαιδευτική ρομποτική και για τα τόσα πολλά ωφέλη που έχει να προσφέρει στους μαθητές. Όμως, η κατάρτιση που βρίσκεται, τι γίνεται με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο STEM, ποια είναι η παρούσα κατάσταση και ποιες κινήσεις έχουν γίνει και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Είναι τεράστιο αυτό το θέμα που ανοίγεται, κυρία Καραγγελή. Σε δύο θέματα θέλω να σταθώ, σε δύο άξονες. Το ένα είναι η επιμόρφωση και το άλλο είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά. Σε έρευνες που έχουν δημοσιευτεί και πρόσφατα μάλιστα, φαίνεται ότι δεν υλοποιούνται επιμορφώσεις όπως θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να υλοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα μας που είναι το Υπουργείο Παιδείας. Είτε λόγω υλικοτεχνικών ελλείψεως, υλικοτεχνικών υποδομών, σχολικά εργαστήρια ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με πληροφορική, είτε γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια από το Υπουργείο Παιδείας για να μπορέσει να επενδύσει πάνω στο ανθρώπινο δυναμικό για να το επιμορφώσει. Αυτό προφανώς καθυστερεί την εξέλιξη αφενός της καριέρας όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, αφετέρου να επιμορφώσει, να βοηθήσει, να μάθει τα ίδια τα παιδιά να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο μέσω της εκπαίδευσης, μέσω STEM. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, στο οποίο η ηγεσία θα έπρεπε να ενσκύψει, να το δει πολύ σοβαρά, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που κάνουν αξιόλογο έργο, πραγματικά μόνοι τους, χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια απ' έξω. Άρα λοιπόν η οικονομική παράμετρος νομίζω είναι κεφαλαιόδους σημασίας για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την STEM και να δούνε αυτά τα φοβερά ωφέλη που δυστυχώς μόνο θεωρητικά τα λέμε αυτή τη στιγμή, να τα δούμε στην πράξη και από τα σχολεία μας. Μάλιστα. Κύριε Μπακόπουλε, που ασχολείστε πολλά χρόνια και ερευνητικά αλλά και πρακτικά με τους μαθητές σας με την εκπαιδευτική ρομποτική, πιστεύετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και αν θα έπρεπε κάθε εκπαιδευτικός να την εντάξει? Μας μιλήσατε για B-Bot που ξέρουμε ότι είναι για τον νηπιαγωγείο, μέχρι πλατφόρμες πιο απαιτητικές που είναι μέχρι και για το Λύκειο. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο την εμπειρία σας? Έχω δουλέψει πάνω σε ηλικία από νηπιαγωγείο με αφορμή, με την ευκαιρία μάλλον του μεταπτυχιακού μου, γιατί είχε γίνει στο ΤΕΑΠΗ της Πάτρας, και έχω φτάσει να δουλεύω όχι μόνο με λύκειο αλλά και παραπάνω σε ΙΕΚ και ακόμα και εκπαιδευτικούς, γιατί έχω επιμορφώσει εκπαιδευτικούς. Έχω δουλέψει την πλατφόρμα του B-Bot που είναι κάτι πάρα πολύ προσιτό, προκαλεί πρόκληση στα μικρά τα νηπιάκια και μπορεί εύκολα να το προγραμματίσει. Μπορούμε εύκολα από εκεί να περάσουμε σε πλατφόρμα της Lego. Ας πούμε το Guidu είναι το πιο προσιτό για αρχάριους. Ειδικά όταν συνεργαστεί με ένα περιβάλλον όπως το Scratch, που είναι οπτικός προγραμματισμός και δεν πρέπει να θυμώνται τα παιδιά σε αυτή την ηλικία εντολές. Να περάσουμε αργότερα στα Lego, τα EV3, που είναι για μεγαλύτερες ηλικίες, γυμνάσιο, λύκειο. Αυτό το έχω δουλέψει και ιδιαίτερα στην ΑΣΠΕΤΕ όταν ήμουνα για 2 χρόνια εκεί και είχα εργαστεί. Και κάναμε τα εργαστήρια στην ΑΣΠΕΤΕ για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Εκπαιδεύουμε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Το Arduino τα τελευταία χρόνια μου έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και το δουλεύω αρκετά χρόνια. Αυτό είναι πιο ανοιχτό, πιο προσιτό στον αρχάριο, πιο φθηνό ίσως, για να μπορεί να ασχοληθεί κάποιο παιδάκι από μικρό. Βέβαια είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί το της Lego είναι έτοιμα τα πάντα και το παιδί έχει να συναρμολογήσει τουβλάκια που έχει βιώματα με τα τουβλάκια σαν παιδί και πλέον καλώδια τα οποία θα κουμπώσει συγκεκριμένες θέσεις. Το Arduino πρέπει να είσαι και λίγο ηλεκτρονικός ή να γίνεις ηλεκτρονικός. Μάλιστα, επομένως, σίγουρα έχει και περισσότερα ωφέλη όσον αφορά τις δεξιότητες που αναπτύσσουν τα παιδιά, αν έχω καταλάβει σωστά, κύριε Μπακόπουλε. Έχετε δίκιο, κυρία Καραγγελή, και γι' αυτό το έχω επιλέξει, γιατί ξεκινάμε από το να αποκτήσουν τις βασικές ικανότητες, περνάμε στις δεξιότητες, να το κάνουν ακόμα καλύτερα, να το κάνουν γρήγορα, να μπορούν να μεταδώσουν στην παρέα τους, να αποκτήσουν σχέσεις, να αλλάξουν στάσεις στη συνεργασία, γιατί θέλει πολύ συνεργασία. Και να χαρούν όταν δουν το αποτέλεσμα, γιατί εδώ έχουμε πραγματικά προβλήματα, λύνουν πραγματικά προβλήματα. Στη ρομποτική μαθαίνεις από αυτό που βλέπεις ότι δεν έκανε σωστά και το ξανακάνεις. Μια ανατροφοδότηση, μια παραμετροποίηση του κώδικα, να αλλάξεις, να πάρεις έναν κώδικα έτοιμο και να τον αλλάξεις. Να καταλάβεις τι γίνεται μέσα εκεί, ώστε να δεις αυτό δίπλα σου να ζωντανεύει και να κάνει αυτό που θες, που έχεις σκεφτεί, που έχεις σχεδιάσει.
Πάρα πολύ όμορφα και σίγουρα πολύ εντυπωσιακό για τα παιδιά. Μιλήσατε για ανοιχτό κώδικα και ελεύθερο λογισμικό, κύριε Μπακόπουλε. Θα ήθελα, κύριε Γιωτόπουλε, να μας αναπτύξετε λίγο αυτές τις δύο έννοιες και να το συνδέσουμε λίγο και με το Scientix. Ωραία. Όσον αφορά για το ελεύθερο λογισμικό, ουσιαστικά η ΕΛΑΚ τα τρέχει όλα αυτά μέσα από διαγωνισμούς που γίνονται της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Για παράδειγμα, είναι το First Lego League. Ο καθένας μπορεί να μπει και να το γκουγκλάρει, να το αναζητήσει. firstlegoleague.gr. Από εκεί πέρα είναι το World Robot Olympiad, η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Άμα το γκουγκλάρει πάλι θα βρει την αντίστοιχη ιστοσελίδα να μπει. Καθώς επίσης και αυτό που είπα και πρωτήτερα για την ΕΛΑΚ, για τον φορέα του ανοιχτού λογισμικού, για το Open Robotics, robotics.elac.gr, όπου είναι και ο φορέας που τρέχει κατεξοχήν λογισμικό ανοιχτού κώδικα και κατασκευές ρομποτικής, εκπαιδευτικής ρομποτικής και όχι μόνο. Επίσης είναι και ο φορέας ομπρέλα κάτω από τον οποίο βρισκόμαστε εμείς οι πρεσβευτές του Scientix, όπου προσπαθούμε να προωθήσουμε την ιδέα του Scientix, του STEM ουσιαστικά, στην εκπαίδευση, ο καθένας στην περιοχή του και στον τομέα της εκπαίδευσης που είναι. Πάρα πολύ όμορφα και μιλήσαμε, θα ήθελα λίγο να συνοψίσουμε, κύριε Μπακόπουλε, για τα ωφέλη που έχει η εκπαιδευτική ρομποτική και για ποιο λόγο να συμμετάσχει τελικά ένας μαθητής. Πώς μπορούμε να πείσουμε έναν γονέα να επιτρέψει στο παιδί του να είναι μέρος αυτής της ομάδας ρομποτικής του σχολείου του. Ποια είναι λοιπόν τα ωφέλη για τους μαθητές? Έχουμε κάποια πλεονεκτήματα με την εκπαιδευτική ρομποτική. Ίσως κάποιες έννοιες που ανέφερα και λίγο πριν. Αναπτύσσουμε δεξιότητες σκέψης, αναπτύσσουμε κριτική σκέψη, αναπτύσσουμε την κατασκευή, τη δεξιότητα του να κατασκευάσω. Αναπτύσσω την επίλυση προβλημάτων, πραγματικών προβλημάτων. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια καλύτερη παρακίνηση στους μαθητές να συμμετέχουν σε όλο αυτό. Και αυτό που έχω δει εγώ στην πράξη είναι ότι δημιουργούνται σκέψεις πολυτεχνείου. Πάρα πολύ ωραία. Και κάτι πολύ εντυπωσιακό που είχαμε συζητήσει και με το ΣΚΑΚΙ, ότι γίνεται στα παιδιά, ότι οι επιδόσεις στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες γενικότερα βελτιώνονται. Ναι. Και νομίζω ότι συμφωνώ. Είναι ένα άμεσο όφελος και είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Για η εκπαιδευτική, κύριε Γιωτόπουλε, τώρα και STEM ή STEAM αντίστοιχα, τι έχουν να κερδίσουν εμπλεκόμενοι με μια τέτοια διαδικασία? Έχουν να κερδίσουν και αυτοί πάρα πολλά πράγματα στον τομέα στον οποίο βρίσκονται. Καταρχήν, μπορούν να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές, διευκολυντές οι ίδιοι μεταξύ των μαθητών τους και να τους προωθήσουν στην λεγόμενη ομότιμη διδασκαλία. Δηλαδή, ο ένας, παραδείγματος χάρη στην κατασκευή ενός ρομπότ, ο ένας μαθητής να μπορεί να βοηθάει τον άλλον. Είναι το λεγόμενο peer-to-peer learning, όπου μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον αναπτύσσει και περαιτέρω δεξιότητες. Μπορούμε τι άλλο να κάνουμε, να τα προσεγγίσουμε τα θέματα, είπαμε, διεπιστημονικά, μέσω της διερευνητικής μάθησης, έτσι ώστε κάνοντας συνδυασμό μεταξύ όλων των φυσικών επιστημών, της φυσικής, της χημίας, των μαθηματικών, της βιολογίας ενδεχομένως, τα παιδιά να πάρουν όχι μόνο τη στηραγνώση που έχουν αποθηκεύσει από την διδασκαλία μέσα από την τάξη, αλλά να πάρουν πρακτικά κομμάτια από τον εκάστοτε τομέα, από την εκάστοτε επιστήμη και να τα συνδυάσουν έτσι ώστε να κάνουν τη συγκεκριμένη κατασκευή να δουλέψει. Για να έχουν αυτό τον αισθητήρα που είπε ο κ. Μπακόπουλος σωστά της υγρασίας, τον αισθητήρα της θερμοκρασίας ή οτιδήποτε άλλο θέλουν, βάλουν με το μυαλό τους και φανταστούν για να το δημιουργήσουν. Πάρα πολύ όμορφα. Όμως, ενώ είδαμε ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη τόσο στους μαθητές, όσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, υπάρχουν κάποιες πρακτικές δυσκολίες για να εφαρμοστεί γενικότερα η εκπαιδευτική ρομποτική στα σχολεία μας. Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί, κύριε Γιωτόπουλε, και πού μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα, στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Ναι, νομίζω και σύμφωνα με αυτά που είπαμε και νωρίτερα, έχει ευρεία εφαρμογή στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο, όπου ο εκάστοτε εκπαιδευτικός εκεί έχει πιο πολλές ώρες με το τμήμα του, άρα μπορεί να τις καλλιεργήσει αυτές τις δεξιότητες και ομαδικά να μπορέσουν να βρουν λύσεις σε προβλήματα που θέτουν κάθε φορά οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ενσωματωμένη ύλη, όπου ο εκάστοτε μαθηματικός φυσικός θα μπει μέσα για 2-3 ώρες. Οπότε έχει πολύ περιορισμένο χρόνο να μπορέσει να δώσει το πρόβλημα αυτό στους μαθητές και οι μαθητές από εκεί και πέρα να ψάξουν να βρουν τη λύση. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, η ενσωμάτωση ουσιαστικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να μπορέσεις να συνδυάσεις τις διαφορετικές επιστήμες. Αυτό είναι το πιο βασικό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, είπαμε, θέλουμε και καταρτισμένους, επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς. Ναι, οι εκπαιδευτικοί το θέλουν. Ποιος θα τους στηρίξει σε αυτό το έργο, με υλικοτεχνική υποδομή, με καινούργια εργαστήρια,
με οτιδήποτε πραγματικά έχουν ανάγκη οι ίδιοι, με έναν φορέα, με το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα ορίσει επιμορφωτές κατάλληλους, επιμορφωμένους στους ίδιους, να μπορέσουν να μεταδώσουν τα φώτα τα δικά τους στους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι πραγματικά είναι πρόθυμοι και θέλουν να το κάνουν, αλλά κάπως κοντάφτει όλη η διαδικασία. Και ειδικά όταν μιλάμε, κύριε Γιωτόπουλε, για δασκάλους δημοτικού που δεν είχαν ποτέ επαφή με λογισμικά, επαφή με πλατφόρμες και όλα αυτά που συζητάνε και είναι οικεία για τους εκπαιδευτικούς όπως εσείς που είστε της πληροφορικής, σίγουρα τα προβλήματα είναι ακόμα περισσότερα. Σίγουρα είναι περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, η λύση μέσα από την πληροφορική έχει δοθεί, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Μπακόπουλος, μέσω του οπτικού προγραμματισμού μπορούν τα πράγματα να γίνουν πολύ πιο εύκολα. Με ταχύρυθμα σεμινάρια μπορούν πραγματικά οι εκπαιδευτικοί να το μάθουν αυτό και να το μεταδώσουν στα παιδιά τους. Το θέμα είναι να υπάρχει ο χρόνος ο διαθέσιμος, να υπάρχει η βούληση από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Παιδείας, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσει να τον στηρίξει αυτό το θεσμό. Γιατί πραγματικά, αν εμείς δεν το κάνουμε σαν εκπαιδευτικοί, θα μας συμπαρασύρουν οι παγκόσμιες καταστάσεις που αυτή τη στιγμή γίνονται γύρω-γύρω μας. Βλέπουμε δηλαδή χώρες αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες να τρέχουν πραγματικά με υπερβολικές ταχύτητες και εμείς να έχουμε μείνει πίσω, προσπαθώντας ακόμα να δούμε εντελώς βασικά πράγματα. Να δούμε αν έχει ωφέλη η εκπαιδευτική ρομποτική και αν μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Έτσι, κάτι που είναι στο εξωτερικό δεδομένο. Έτσι, που θεωρείται δεδομένο, έτσι. Βέβαια. Και να περάσουμε τώρα, επειδή φτάνουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της εκπομπής μας. Βέβαια, στο δεύτερο μέρος, κύριε Μπακόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτά που θα μας κάνετε ένα μικρό εργαστήριο και θα δούμε τι μαθαίνουν τα παιδιά και από πού ξεκινούν και σε τι καταλήγουν με απλές κατασκευές, όπως θα μας δείξετε στην πορεία. Ας δούμε όμως κάποια θεωρητικά ακόμα κομμάτια όσον αφορά τη διερευνητική μάθηση. Θα ήθελα να πούμε κάποια βασικά πραγματάκια, κύριε Μπακόπουλε, για τη διερευνητική μάθηση και στο τέλος να ολοκληρώσουμε με μια σύγκριση της παραδοσιακής θεώρησης και της σύγχρονης θεώρησης στην εκπαίδευση. Κάπου εδώ μπορώ να ξεκινήσω με μια ερώτηση, κυρία Καραγγελή. Τελικά, γιατί εκπαιδευτική ρομποτική? Οπότε εδώ να απαντήσω πάλι και μόνος μου. Η μάθηση επιτυχάνεται με όλα αυτά που έχουμε πει, έτσι μαζεύοντάς το λίγο, ευκολότερα, ταχύτερα, ουσιαστικότερα. Συνδυάζεται με το παιχνίδι, δηλαδή την πρόκληση στο παιδί να εμπλακεί με όλη αυτή την κατάσταση. Ευνοεί, μπορούμε να πούμε, την ανάπτυξη του ερευνητικού ενδιαφέροντος. Κάθε παιδάκι μπορεί να γίνει ένας μικρός ερευνητής, να σκεφτεί κάτι, να το πραγματοποιήσει ή να ερευνήσει πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη μάθηση, γιατί έχουμε πραγματικά προβλήματα που τους ενδιαφέρουν και όχι ο προγραμματισμός όπως γινόταν παλιά μέσα από μαθηματικά μοντέλα. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι υποστηρίζει τη διερευνητική μάθηση. Κάτι που έλεγα και στα παιδιά μου, θα σηκώσει μόνο του την πέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Το παιδί από μόνο του εμπλέκεται και μαθαίνει από τα γρανάζια όλης αυτής της διαδικασίας, να το πούμε κάπως έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Επομένως, η μάθηση είναι κάτι που βγαίνει μέσα από την εμπειρία των πραγμάτων που ήδη έχουν κάνει, αν έχω αντιληφθεί σωστά, κύριε Μπακόπουλε. Χωρίς να το επιβάλλει κάποιος, απλά με λαχτάρα το κάθε παιδί, ναι, βγαίνει από μόνο του, όπως το λέτε, πηγάζει από μόνο του. Πάρα πολύ όμορφα. Και να κλείσουμε με τη διερευνητική μάθηση. Κάποια επιπλέον στοιχεία, κύριε Γιωτόπουλε, κάποια στοιχεία για τη διερευνητική μάθηση. Ακούμε πολύ συχνά τον όρο. Τι εννοούμε όταν λέμε διερευνητική μάθηση τελικά? Ωραία. Διερευνητική μάθηση ή αλλιώς inquiry-based learning είναι ουσιαστικά στηρίζεται στο μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, μέσα από το οποίο ο ίδιος ο μαθητής προσπαθεί να βρει μόνος του τη γνώση, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση φυσικά του εκπαιδευτικού, όχι μόνο παραμένοντας στο κλασικό βιβλίο, εγχειρίδιο, το σχολικό, αλλά ψάχνοντας από πολλές και διαφορετικές πηγές να μπορέσει να συγκρίνει τις πληροφορίες και έτσι με αυτόν τον τρόπο να κατακτήσει, να φτάσει στη γνώση μόνος του, έχοντας όμως τι κάνει πιο πριν, αποτίμηση των όσων έχει δει και έχει διαβάσει, να μπορεί μόνος του λοιπόν να σχηματίζει άποψη για το τι γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που τον αφορά. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την παραδοσιακή μάθηση, όπως την είχαμε μάθει οι περισσότεροι ως μαθητές. Για τη σύγχρονη θεώρηση, όπως προσπαθούμε να την εντάξουμε σήμερα στα σχολεία μας. Και ταυτόχρονα θα έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες και συγκεκριμένα Arduino, κύριε Μπακόπουλε. Θα ήθελα να μας πείτε πολύ λίγα λόγια και να μας δείξετε ένα από αυτά τα οχήματα τα οποία ουσιαστικά δημιουργούνται. Για να κάνουμε μια εισαγωγή έτσι και στο τι θα δούμε, τι θα απολαύσουμε στο δεύτερο μέρος. Ωραία, με ευχαρίστησή μου κυρία Καραγγελή θα περάσω να σας δείξω τα καλούδια που έχω φέρει κοντά μου.
Arduino είναι μια πλακέτα στην ουσία που φιλοξενεί επάνω έναν μικροελεκτή, ο οποίος είναι ένας επεξεργαστής που συνδέεται με θύρες επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Arduino. Μπορούμε να δούμε κάποια μοντέλα. Ας πούμε αυτό εδώ είναι το μεγαλύτερο, ξεκινάω από το μεγαλύτερο και θα πάω στο μικρότερο, το οποίο το ονομάζουν Mega. Έχει περισσότερο μνήμη, περισσότερες θύρες επικοινωνίας. Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε το Arduino, το πιο πολύ χρησιμοποιημένο, το Uno. Αυτό έχει λιγότερη μνήμη από το προηγούμενο και λιγότερες θύρες επικοινωνίας προς τα έξω. Θα τα δούμε και στη συνέχεια στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Να περάσουμε στο πιο οικονομικό και ίσως το πιο μικρότερο σε μέγεθος, είναι το Nano. Κάνει τα ίδια πράγματα, βέβαια πολύ περιορισμένα. Λιγότερη μνήμη, λιγότερη ευκολία στο να χρησιμοποιήσω θύρες επάνω του. Όλα αυτά μαζί, όλα αυτά εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, και να προκύψει μια τέτοια κατασκευή που είναι ένα ρομποτάκι, εκπαιδευτική ρομποτική. Ή εδώ μπορούμε να δούμε το STEM σε περισσότερη ευχέρεια, γιατί αυτό το ρομποτάκι είναι φτιαγμένο από το τίποτα. Ξεκινάει με το σχεδιασμό από την αρχή. Βιδούλες, υπολογισμό, μαθηματικά, τα πάντα. Κολλητήρι, ηλεκτρονικά, τα πάντα. Εδώ. Και υπάρχουν και πολλά βοηθητικά ακόμα για τις πλακέτες αυτές που θα σας τα δείξω στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Πάρα πολύ όμορφα. Επομένως, μείνετε μαζί μας. Έχουμε πολύ εντυπωσιακή συνέχεια. Πριν όμως περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ας δούμε αν το ξέραμε αυτό για αυτή την εβδομάδα. Ο Αίσοπος, ο μεγάλος μυθοποιός της αρχαιότητας, είχε κάποτε πει: «Μια χήρα είχε μια κότα που της γεννούσε ένα αυγό κάθε μέρα. Κάποτε σκέφτηκε ότι αν της δίνει περισσότερη τροφή, η κότα θα γεννάει 2 φορές τη μέρα. Έτσι και έκανε. Η κότα όμως βάρινε από την πολλή τροφή και δεν μπορούσε να γεννήσει ούτε μια φορά. Και στο επιμύθιο σημείωνε: «Ο λόγος δειλεί ότι πολλοί των ανθρώπων διαπληστίαν περισσότερων επιθυμούντες και τα παρόντα απολίασιν». Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι που ζητούν από απληστία περισσότερα χάνουν και εκείνα που έχουν. Η απληστία είναι και αυτή πάθος αρχαίο, συνομήλικο θα λέγαμε της ανθρωπότητας. Ετυμολογικά, η λέξη παράγεται από το ρήμα πλήθο, που σημαίνει γίνομαι πλήρης, εξογκούμε, πλημμυρίζω από αγαθά, είμαι πάμπλουτος, και το στερητικό άλφα. Άρα άπλιστος είναι ο αχόρταγος, ο ακόρεστος, ο αντιφάγος. Ο άπλιστος, θα πει και ο Ανδρέας Λασκαράτος στο έργο του «Ιδού ο άνθρωπος», έχει τούτο το περίεργον, ότι το γέμισμα φαίνεται να μην τον γεμίζει, αλλά μάλλον να του αυξάνει την απληστία. Άπλιστος ήταν και ο νικητής των Πλατεών, ο βασιλιάς της Σπάρτης Παυσανίας, ο οποίος δεν περιορίστηκε στον ένδοξο τίτλο του πλατεομάχου, αλλά φθόνησε τον ακόλαστο και ειδονοχαρή τρόπο ζωής των Μίδων και κατέληξε να πεθάνει εξ ασιτίας στον ναό της Χαλκιίκου Αθηνάς, που ήταν ένα από τα σπουδαιότερα ιερά της Σπάρτης. Αξιοσημείωτο γεγονός πως πρώτη τον καταδίκασε η μητέρα του. Ο Αριστοτέλης σημειώνει: «Η παινία πολλών εστί ενδεείς, η δαπληστία πάντων». Δηλαδή, η φτώχεια έχει έλλειψη από πολλά, μα η απληστία απ' όλα. Ενώ ο Δημόκριτος επισημαίνει: «Η του πλέονος επιθυμία το παρεών απόλυση». Δηλαδή, όποιος πάει για τα πολλά, χάνει και τα λίγα. We'll be right back.
Αγαπητοί μας τηλεθεατές, επιστρέψαμε. Μιλάμε σήμερα για STEM και εκπαιδευτική ρομποτική και φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τους κύριους Γιωτόπουλο και Μπακόπουλο και αναλύσαμε θεωρητικά τα ωφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Τώρα θα περάσουμε στις σύγχρονες θεωρήσεις για μάθηση σε σχέση με τις παραδοσιακές θεωρήσεις, όπως είχαμε μάθει εμείς ως μαθητές και έπειτα από αυτό θα γίνουμε όλοι μαθητές και θα παρακολουθήσουμε το εργαστήριο του κ. Μπακόπουλου στην εκπαιδευτική ρομποτική. Ας ξεκινήσουμε όμως με τις θεωρήσεις στη μάθηση, κύριε Γιωτόπουλε. Ας ξεκινήσουμε μάλλον, κύριε Μπακόπουλε, με τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής θεώρησης για τη μάθηση. Πώς είχαμε στο μυαλό μας το σχολείο εμείς ως μαθητές και τι συμβαίνει σήμερα? Όλοι θα θυμόμαστε ότι η γνώση προκύπτει από την παθητική αποδοχή. Λέγοντας αυτά, εγώ έρχονται εικόνες με κάποια παραδείγματα. Από την άλλη μεριά, άμα θέλουμε να πάμε στη σύγχρονη εποχή για να δούμε και τις διαφορές, η γνώση ανακαλύπτεται πλέον και κατακτάται από τον ίδιο τον μαθητή. Έχει πρόσβαση σε πολλά μέσα πληροφόρησης, όπου μπορεί, όπως είπαμε και πριν, να συγκρίνει την πληροφορία, να επιλέξει αυτή που είναι η πιο χρήσιμη, η πιο κατάλληλη και να την αξιοποιήσει στο γνωστικό του αντικείμενο. Μπορούμε να πούμε, για να γυρίσουμε λίγο στην παραδοσιακή μάθηση, ότι να θυμηθούμε ότι μαθαίναμε μόνοι μας. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι η μάθηση είναι μια μοναχική πορεία. Αντίθετα, σήμερα είναι κοινωνική διαδικασία και μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας βλέπουμε τους μαθητές να συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό να μπορέσουν να φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον τομέα της μάθησης, αυτό που σπουδάζουν. Πιο παλιά η μάθηση ακολουθούσε μόνο έναν δρόμο, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μονοδιάστατη. Και εδώ ερχόμαστε τώρα πια στη σύγχρονη εποχή για να δούμε ότι η μάθηση είναι πλέον σφαιρική, ολιστική, όπου πλέον μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυτήν μέσα από διαφορετικά μονοπάτια και άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ σήμερα στην εκπομπή σας, κυρία Καραγγελή, για να μιλήσουμε ακριβώς για την εκπαιδευτική ρομποτική και για την διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα που μπορεί να έχει. Επομένως, ξεφεύγουμε λίγο από το βιβλίο, ότι η γνώση είναι μέσα από το βιβλίο. Βλέπουμε ότι η γνώση είναι παντού και θα το δούμε στο εργαστήριο που θα ακολουθήσει. Στη συνέχεια, τι άλλο μπορούμε να αναφέρουμε, κύριε Μπακόπουλε, για την παραδοσιακή θεώρηση της μάθησης? Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι η μάθηση εστίαζεται περισσότερο στις γνωσιακές ανεπάρκειες των μαθητών. Ενώ τώρα πια βλέπουμε ότι μπορεί να εστιαστεί στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών, τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο μέσα και από τα διαφορετικά προγράμματα που μπορεί και αναλαμβάνει το εκάστοτε σχολείο, ο εκάστοτε εκπαιδευτικός στην τάξη του. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι παίρναμε τη μάθηση, μας μεταδίδανε τη μάθηση μόνο ο δάσκαλος και το βιβλίο. Ενώ σήμερα. Τώρα πια γίνεται από πολλές διαφορετικές και ποικίλες πηγές, όπως όλοι γνωρίζουμε. Η γνώση αναπαράγεται, είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό της παραδοσιακής. Ενώ πλέον τώρα, μέσα από το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, τι μπορούμε να κάνουμε? Παραγωγή της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές. Και σίγουρα ο δάσκαλος μόνο μεταφέρει τη γνώση. Ενώ τώρα πια τι γίνεται, ο ίδιος ο δάσκαλος είναι αυτός που διευκολύνει τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η παραδοσιακή θεώρηση σίγουρα θα ζήλευε τη σύγχρονη θεώρηση για μάθηση, καθώς το περιβάλλον είναι πιο δελεαστικό, οι μαθητές μαθαίνουν με ποικίλους τρόπους και όλοι οι μαθητές είναι σημαντικοί. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. Υπάρχουν μαθητές με δεξιότητες που απλά καλούμαστε να τις ανακαλύψουμε. Και κύριε Μπακόπουλε, θα γίνουμε όλοι οι μαθητές σας, καθώς θα δούμε πώς διδάσκεται στα παιδιά εκπαιδευτική ρομποτική με πολύ απλούς τρόπους και απλά μέσα και συγκεκριμένα αναπτύσσοντας το Arduino. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Άρα η μάθηση εδώ έχει να κάνει πλέον με την πλακέτα και όχι με το δάσκαλο. Γνωστικό εργαλείο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Πριν ανέφερα κάποιες πλακέτες, θα ξεκινήσω από το Uno και για κάποιον αρχάριο μαθητή που ξεκινάει για πρώτη φορά, αφού προμηθευτεί σαν υλικό την πλακέτα, φτάνει να κατεβάσει το λογισμικό το οποίο είναι δωρεάν, να του κάνει μια εγκατάσταση στον υπολογιστή ή να το τρέξει ως portable χωρίς να το εγκαταστήσει, να το έχει σε ένα φλασάκι και όπου πάει να μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Το τρίτο είναι να το συνδέσει με τον υπολογιστή σε μια θύρα USB και αυτό που προσφέρει το Arduino από μόνο του είναι ένα λεντάκι το οποίο μπορεί ο μαθητής, ο κάθε ενδιαφερόμενος, ο κάθε χρήστης αυτής της πλακέτας να το αναβοσβήσει.
Μπορούμε επίσης να βάλουμε ένα λεντάκι και λέγοντας λεντάκι βλέπουμε μία δίωδο πολικότητας. Δηλαδή εδώ έχουμε μία διαφορά στα άκρα του. Μακρύτερο, κοντύτερο. Θετικό πάντα, αρνητικό πάντα. Μόνο έτσι δουλεύει. Έχουμε κάψει αρκετά και έχει πολύ ωραία μυρουδιά του καμένου. Οπότε μπορούμε να έρθουμε και εγώ θα προγραμματίσω αυτή τη στιγμή να αναβοσβήσω το λεντάκι το οποίο θα βρίσκεται στη θέση 13. Τι εννοώ θέση, θύρα ίσως καλύτερα να πω. Είπαμε πριν ότι κάθε Arduino έχει θύρες. Οι θύρες είναι τα σημεία που επικοινωνεί με τον έξω κόσμο. Είτε δέχεται είτε δίνει δεδομένα, πληροφορίες, δεδομένα. Το δεδομένο και η πληροφορία είναι σχετικό γιατί εμπλέκονται, αλλάζουν θέση πολλές φορές. Επομένως, οπότε βλέπουμε το μάθημα γίνεται ουσιαστικά, κύριε Μπακόπουλε, μέσα από τέτοιες απλές κατασκευές. Και σίγουρα υπάρχει φοβερή διαθεσματικότητα. Θα αναπτύξουμε στην πορεία της παρουσίασης πώς αυτό εμπλέκεται με πολλά γνωστικά αντικείμενα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το πώς μπορεί να συνδεθεί το Arduino μας με το λογισμικό μας. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να αναγνωρίσει το λογισμικό την πλακέτα που χρησιμοποιούμε. Οπότε έχει μια διαδικασία πηγαίνοντας στο μενού θύρα να διαλέξουμε την θύρα που έχει συνδεθεί, να κάνουμε upload, να φορτώσουμε τον κώδικά μας στο Arduino. Το Arduino κρατάει πάντα τον κώδικα που ανεβάζουμε κάθε φορά. Δεν μπορούμε να έχουμε αποθηκευμένους πολλούς κώδικες. Μισό λεπτάκι. Το πρόβλημά του είναι να επικοινωνήσει στην αρχή. 5, ωραία. Και πόση χαρά παίρνουν τα παιδιά όταν καταφέρνουν κάτι τόσο απλό. Ένα απλό, να ανάψει ένα λαμπάκι. Το βλέπουμε και από τα πειράματα φυσικής, κύριε Μπακόπουλε. Όταν τα παιδιά καταφέρνουν να ανάψουν ένα λαμπάκι με μία απλή μπαταρία, πόσο χαίρονται και πόσο δημιουργοί νιώθουν. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει μια τέτοια πιο σύνθετη διαδικασία. Ωραία. Κύριε Γιωτόπουλε, από τη δική σας εμπειρία με τις πλατφόρμες μάθησης όπως αυτή τη Arduino. Νομίζω ότι αυτή ακριβώς είναι η διαδικασία. Αυτός είναι και ο κεντρικός πυρήνας να μπορέσουμε να βγάλουμε το δημιουργικό κομμάτι από τα παιδιά. Κάτι που λείπει από την παιδεία ακόμα δυστυχώς και στις μέρες μας. Να μπορέσουμε το ίδιο το παιδί να το κάνουμε να παράξει τη γνώση από μόνο του. Ναι, μεν να συμβουλευτεί οτιδήποτε χρειάζεται, ηλεκτρονικό, έντυπο, μέσο, να έχει οποιαδήποτε πληροφόρηση για να κατασκευάσει το κάθε τι. Μόλις το φτιάχνει όμως αυτή η διαδικασία και μόλις το τελειώνει, νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά και το κομμάτι που μένει, το συνέστημα, αν θέλετε, που μένει από αυτή τη διαδικασία. Ναι, το δημιούργησα, ναι, εφοδιάστηκα γνωστικά, νιώθω επαρκής, νιώθω καλύτερος πλέον από αυτή τη διαδικασία. Αλλά είναι και το συνέστημα, αυτό το ευχάριστο κομμάτι, ότι πραγματικά δημιούργησα, έκανα κάτι και μου δίνει τα εφόδια, τη μεταγνώση, αν θέλετε, να το προχωρήσω παραπέρα αυτό. Έχοντας ήδη την υπάρχουσα γνώση, μπορώ να κατασκευάσω πλέον τι, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι μεγαλύτερο. Νομίζω αυτός είναι και ο στόχος κάθε φορά μέσα από την εκπαιδευτική, τουλάχιστον ρομποτική, να μπορούμε αυτό να εμφυσίσουμε στα παιδιά μας. Και επειδή η εκπαιδευτική ρομποτική είναι πολύ χρήσιμο αυτό που κάνουμε, κύριε Μπακόπουλε, σήμερα, να δείχνετε με πόσα απλά βήματα και με πόσο απλούς τρόπους μπορεί να διδαχθεί εκπαιδευτική ρομποτική, γιατί οι γονείς όταν ακούνε ρομπότ, σίγουρα φαντάζονται κάτι που δεν χωράει στο σχολείο. Χωράει στο σχολείο, είναι ίσως από τα σπουδαιότερα μέσα του να περάσει η γνώση, η μάθηση, να αναπτύξουμε δεξιότητες, να αναπτύξουμε δεξιότητες οι μαθητές, και είναι κάτι που είναι δύσκολο να κατασκευαστεί, ευκολότερο να προγραμματιστεί και γενικά θέλει μία δεξιότητα στο να επικοινωνήσεις με τον υπολογιστή, γιατί αυτό είναι το υλικό, εδώ πρέπει να το ανεβάσω τον κώδικά μου, να το ζωντανέψω. Άρα μπορούμε να πούμε στους γονείς ότι αξίζει τον κόπο οι μαθητές να εμπλακούν. Οι μικρότεροι, όπως είχα πει, εμπλέκονται με πλατφόρμες πιο συμβατές για την ηλικία τους, οι μεγαλύτεροι έρχονται και δουλεύουν με αυτές εδώ τις πλατφόρμες. Έχω κάποιο θέμα στην επικοινωνία, θα γυρίσω εδώ, να πάω στο Nano, το Arduino το Nano, θα κάνω τα ίδια πραγματάκια, απλά πλέον θα μπω σε πλακέτα, να εξηγήσω εδώ και κάποια άλλα υλικά που έχω κοντά μου. Βλέπω ότι υπάρχει αυτό εδώ, το ασπρούλι με πολλές τρύπες, αυτό λέγεται breadboard. Στην ουσία μου δίνει δυνατότητα να σχεδιάσω κυκλώματα, να ελοποιήσω κυκλώματα, χωρίς να έχω κολλήσεις, χωρίς να είναι μόνιμα. Ένα μεγαλύτερο breadboard βλέπω ότι είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει επάνω λεντάκια, έχει αντιστάσεις.
Άρα εδώ οι μαθητές έρχονται πλέον στο κομμάτι της, στο μέρος της φυσικής, ο νόμος του ΟΜ. Γιατί η αντίσταση, τι είναι η αντίσταση? Η αντίσταση είναι κάθε τύπου που προσφέρει, που δημιουργεί μια δυσκολία. Γιατί στην αποδό πλευρά έχουμε τα 5 βολτ που έρχονται από το Arduino, ενώ εδώ τα λεντάκια μανάβουν στα 3,5 βολτ. Τι είναι βολτ? Βολτ είναι η τάση, δηλαδή η διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δύο σημεία, θα μπορούσε να πει ο φυσικός κάνοντας το μάθημα. Βλέποντάς το όμως ο μαθητής εδώ θα καταλάβει τι είναι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα βολτόμετρο. Τι είναι το βολτόμετρο? Το βολτόμετρο είναι ένα εργαλείο μέτρησης διαφοράς δυναμικού. Να το δούμε λίγο το βολτόμετρο επάνω εδώ, να πάρω τάση, δηλαδή βάζω το ένα άκρο στο θετικό, δηλαδή στο VCC που λέμε στα 5 volt, και το άλλο το βάζω στο GNT ή απλώς γύρωση. Και βλέπω αυτή τη στιγμή τι τάση δίνει το Arduino μου. Και όπως είπαμε πριν, στην παραδοσιακή θεώρηση της μάθησης, κύριε Μπακόπουλε, απλά όλο αυτό το βολτόμετρο, εγώ ως μαθήτρια, το έβλεπα μόνο σε ένα σχέδιο στον πίνακα. Ναι. Τώρα το βλέπουμε να μετράει, το βλέπουμε στην πρακτική του αξία και νομίζω ότι αυτό μένει στους μαθητές και πόσο μάλλον το έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι μαθητές. Εγώ έχω φτιάξει κάτι τέτοιο το οποίο στο ένα άκρο έχει το βολτόμετρο. Είναι κλειστό, έχει καλωδιάκια, οπότε εδώ είναι το μυστήριο. Τι υπάρχει εδώ μέσα? Γενικά με την ερώτηση τι υπάρχει εδώ μέσα, ακούω διάφορες γνώμες. Ανοίγω το καβάκι και βλέπω μόνο καλώδια και μια θύρα USB που συνδέεται. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο απομυθοποιώ κάποια πράγματα. Το πολύμετρο. Πώς δουλεύει το πολύμετρο? Τα δύο άκρα, να το. Αυτό αρκεί για να δουλέψει. Να φτιάξουμε ένα μικρό πολύμετρο. Λοιπόν, να περάσω στο νάνο. Και να πάμε εδώ. Χρησιμοποιώ το breadboard. Θα πάρω ένα καλωδιάκι. Τι είναι καλώδιο? Απλά είναι ένα μέσο μεταφοράς τάσης. Να πάρω το θετικό μου. Να πάρω μάλλον τη θύρα 13. Κάποια θύρα που μπορώ να βρω εδώ, 10, 12, 13, ωραία. Το καλό είναι ότι ξεκινάει κάποιος και κάνει ρομποτική, Arduino. Όσο μικρότερος, τόσο καλύτερα. Να στιευτώ και λίγο, έτσι, μεγαλώνοντας αποκτούμε κάποια δυσκολία. Για πρακτικούς λόγους, λοιπόν. Γιατί όλα αυτά λοιπόν, είναι μικρό, είναι μικρά και είναι πρέπει μικρά, να βλέπουμε ακριβώς. Λοιπόν πάρα πολύ λοιπόν, καλά. Οπότε, εδώ τώρα τι κάνω εγώ? Παίρνω τη γύρωση. Δίνω γύρωση και έχω περάσει το πρόγραμμά μου εδώ να μου αναβοσβήνει ένα λεντάκι. Έχω δώσει τη θύρα, από τη θύρα 13 του λέω, να περάσεις και να μου δώσει σήμα. Όταν μου δίνει ένα, που σημαίνει τάση, μου ανάβει. Όταν δίνει 0, μου το σβήνει. Άρα εδώ έχω άναβμα σβήσιμο. Με αυτό, ωραία, ανάψαμε και σβήσαμε. Ναι, από τη στιγμή που ο μαθητής θα καταλάβει αυτό εδώ τι μπορεί να κάνει, μπορεί να λειτουργήσει ένα μοτέρ. Μπορεί να λειτουργήσει οτιδήποτε. Δηλαδή, πάλι αυτό το κλικ, αυτή την τάση, αυτό το ένα, το high που λέμε εδώ στον προγραμματισμό, θα του δώσει και θα λειτουργήσει. Άρα, το Nano αυτή τη στιγμή είναι προγραμματισμένο, πέρασα τον κώδικά μου, να αναβοσβήσει το λεντάκι που είναι στη θύρα 13. Εδώ έχω πολλά λεντάκια. Θα μπορούσα να συνδέσω κάλλιστα και τη θύρα 12, να μου αναβοσβήσει το 12. Να πειράξω τους χρόνους, να κρατήσει περισσότερο, να μείνει λιγότερο. Εδώ, μιλώντας λοιπόν για breadboard, λεντάκια, αντιστάσεις και Arduino, έχουμε κάνει αυτή την εφαρμογή. Μπορούμε να δούμε κάτι πιο σύνθετο αυτή τη στιγμή. Να περάσουμε σε αυτή εδώ την κατασκευή. Εδώ τι υπάρχει? Υπάρχει ένα μοτεράκι σέρβο. Η διαφορά του, ακούγοντας μοτέρ, κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί, ξέρει το μοτέρ που γυρίζει. Αυτά είναι τα λεγόμενα DC. Δίνουν συνέχεια στροφές. Το σέρβο έχει μέσα γραναζάκια ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να δημιουργεί ένα κόψιμο, ένα κόψιμο μπορώ να πω, και να κόβει την πλήρη περιστροφή. Άρα το σέρβο έχει δυνατότητα να κάνει 180 μοίρες. Αν φαίνεται εδώ από το σημαδάκι αυτό, να περάσει το σημαδάκι αυτό εδώ. Το ένα ημικύκλιο. Ωραία. Για να το δούμε λοιπόν αυτό εδώ. Και πάλι, η λογική σε όλα αυτά είναι, είτε είναι μοτέρ είτε είναι αισθητήρες, είναι να συνδεθούν, να δώσουμε ρεύμα, να δώσουμε γύρωση και να δώσουμε και το κλικ από μία θύρα που εμείς θα διαλέξουμε, ώστε να κάνει κάτι. Είπαμε τι είναι μοτέρ. Τι είναι αισθητήρας? Αισθητήρας είναι αυτό εδώ. Τι είναι όμως αισθητήρας? Είναι μια συσκευή η οποία κάνει μια μέτρηση στο φυσικό κόσμο. Μετράει και επιστρέφει κάποια τιμή. Την επιστρέφει
την περνάει μέσα στο Arduino. Ώστε εδώ στον επεξεργαστή γίνεται ο αντίστοιχος έλεγχος και ανάλογα τον κώδικα που του έχουμε δώσει, κάνει κάποια πράγματα, αντιδρά διαφορετικά ανάλογα με τον κώδικα. Άρα έχουμε και έξοδο. Γι' αυτό έχουμε και τις πολλές θύρες. Μάλιστα, επομένως μιλάμε για φοβερές δυνατότητες, κύριε Μπακόπουλε. Πάρα πολλές δυνατότητες. Φοβερές, ναι. Και πάλι εντυπωσιάζομαι, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ κορίτσια. Ακόμα το έχω αυτό. Κορίτσια να τα χειρίζονται με ευκολία όλα αυτά. Αλλά μας είπατε ότι τα κορίτσια ισότιμα μπορούν να ασχοληθούν με εκπαιδευτική ρομποτική, κύριε Γιωτόπουλε. Αν θα μπορούσα να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό, νομίζω ότι ναι, πέρα από το γεγονός ότι είναι καθαρά ένα στερεότυπο, από την άλλη μπορούμε να το καλλιεργήσουμε και εμείς οι ίδιοι πάνω στα παιδιά και αυτό κυρίως μπορούν να το κάνουν οι δάσκαλοι της προσχολικής αγωγής. Οι νηπιαγωγοί, οι οποίοι από μικρή ηλικία, με το που πρώτο έρχονται τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, μέσα από την κατάλληλη εκπαιδευτική πλατφόρμα που υπάρχει και για το νηπιαγωγείο, να μπορέσουν να εμφυσίσουν στα παιδιά την τάση για διερεύνηση, για εκπαιδευτική ρομποτική και φυσικά να μην διαχωρίζουν τα αγόρια από τα κορίτσια. Αν αυτό ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία, νομίζω ότι είναι ένα στερεότυπο που κακώς υπάρχει έτσι κι αλλιώς και μπορεί άμεσα και πολύ γρήγορα να καταπολεμηθεί με αυτόν τον τρόπο. Όλα τα παιδιά συμμετέχουν ισότιμα, όπως σε όλες τις διαδικασίες, έτσι και στην εκπαιδευτική ρομποτική φτάνει τι, να τα πιάσουμε από πολύ μικρή ηλικία και να μην τους δώσουμε ρόλους σάχαρους. Εσύ είσαι κορίτσι, δεν μπορείς να κάνεις αυτό, εσύ είσαι αγόρι, δεν μπορείς να κάνεις το άλλο. Και νομίζω ότι είναι και κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μόλις αναφέρατε, κύριε Γιωτόπουλε. Καθώς αυτό με τα στερεότυπα πρέπει κάποια στιγμή να καταρριφθεί και όλοι εξίσου να μπορούν να χειρίζονται και να παίρνουν τα θετικά από κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με το φύλο του παιδιού κάθε φορά. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι βέβαια που και εμείς οι εκπαιδευτικοί πρέπει πρώτα απ' όλα να περάσουμε στους μαθητές μας. Να το βιώσουμε για να το περάσουμε. Ναι, έχετε σωστά, δίκιο. Σωστά. Κύριε Μπακόπουλε. Προσπαθώ να σας δείξω το μοτέρ, να το κάνω να κινηθεί. Να πω δύο λόγια το πώς δουλεύει αυτός ο αισθητήρας. Αυτός ο αισθητήρας έχει τη λογική της νυχτερίδας. Από το ένα ματάκι στέλνει, όπου βρει εμπόδιο, γυρίζει πίσω το σήμα. Άρα. Έχουμε ένα χρονικό διάστημα που έστειλε και που πήρε σήμα. Διαιρώνουμε κάποια σταθερά, 58,2 αν θυμάμαι καλά, και γιατί λέω αν θυμάμαι καλά, γιατί γράφοντας πάει μηχανικά. Και από εκεί και πέρα μας δίνει την απόσταση. Μπορεί να μετρήσει από 2 cm μέχρι 400 cm ο συγκεκριμένος αισθητήρας. Εδώ ποικίλουν οι αισθητήρες, γιατί μπορεί να πάρουμε κάποιον που έχει ένα χ ποσό σε ευρώ και να πάρουμε τον ίδιο από μια άλλη εταιρεία που να έχει αρκετά περισσότερα ευρώ. Όλος αυτός ο εξοπλισμός, κύριε Μπακόπουλε, είναι ακριβώς, γιατί ακούγοντας εκπαιδευτική ρομποτική, το μυαλό μας πηγαίνει πώς να το αποκτήσω αυτό, αφού είναι πάρα πολύ ακριβό. Τι έχετε να πείτε για την πλατφόρμα Arduino συγκεκριμένα? Ένα αρχικό σετάκι για να ξεκινήσει κάποιος είναι της τάξεως των 30 ευρώ πλούσιο, με αρκετούς αισθητήρες. Πάρα πολύ. Επομένως είναι σίγουρα προσιτό για ένα σχολείο να αποκτήσει. Ναι, στο δικό μας το σχολείο τα παιδιά τα προμηθεύονται από μόνα τους. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε προμηθευτεί από μόνοι μας με δικά μας έξοδα και έτσι λειτουργούμε, δηλαδή με δικά μας έξοδα. Εδώ, να περάσω τον κώδικα μου. Ωραία. Φόρτωσης. Άρα και είμαι η δικαιολογία, έτσι, το ότι εδώ. Είναι πάρα πολύ ακριβή εκπαιδευτική ρομποτική, με το Arduino είπαμε καταρρύπτεται και σίγουρα μπορεί οποιοδήποτε να έχει ένα τέτοιο σετ και μετά η διάθεση να δημιουργήσει. Ακούμε ήδη να λειτουργεί. Έχω πει στο μοτεράκι μου ότι θέλω να μου κάνεις πλήρη στροφή, δηλαδή από 0 μέχρι 180. Και αυτό κάνει. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και μάλιστα εδώ πέρα μπορούμε να διδάξουμε τις μοίρες, να διδάξουμε μαθηματικά, να διδάξουμε φυσική. Είδαμε τη διαθεματικότητα που μόλις αναφέρατε. Σίγουρα μπορούμε να διδάξουμε μαθηματικά. Εδώ έχουμε το ημικύκλιο, έχουμε τις μοίρες. Αυτό που θέλω στη συνέχεια να σας δείξω είναι να πάρω μία μέτρηση, αλλά δεν θα φαίνεται γιατί έχω την οθόνη του υπολογιστή που θα έδειχνε. Οπότε αυτό που ίσως μπορούμε να κάνουμε, λίγο να εξηγήσω τα δύο που έχω φέρει, τις δύο κατασκευές που έχω φέρει εδώ. Βέβαια, και να πούμε ότι οι κατασκευές αυτές είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένες από μαθητές. Αυτό είναι φτιαγμένο από μένα αρχικά, αλλά έχουν φτιάξει και τα παιδιά κάποια αντίστοιχα μοντέλα. Εδώ, όπως είπα πριν, είναι καθαρά STEM, γιατί σκέφτηκα τι θέλω να φτιάξω. Βρήκα παλιά υλικά από ημερολόγιο.
αυτό το γυαλί, το plexiglass. Έφτιαξα το να ανοίγει, τρύπησα. Μόλις είδαν τα παιδιά, ενθουσιάστηκαν. Υπάρχει βίντεο στο YouTube με αυτή την κατασκευή, οπότε είχα δει ότι η επισκεψιμότητα ήταν αρκετά μεγάλη. Το ρομποτάκι αυτό εδώ ακόμα δεν έχει τελειώσει. Εδώ βρίσκεται το Arduino, όπου είναι το μυαλό, να πούμε έτσι, να το πάμε πιο με όρους καθημερινότητας. Εδώ είναι μια άλλη συσκευούλα η οποία δίνει drive, μπορώ να το πω, που δίνει κίνηση στους τροχούς παίρνοντας τα σήματα από το Arduino. Εδώ είναι η παροχή ενέργειας, το ρεύμα, οι μπαταριούλες μου. Μπροστά έχει προσαρμοστεί μία οθόνη ώστε να παίρνει μετρήσεις και να μου δίνει αυτές τις μετρήσεις, γιατί θα μπουν επάνω αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας. Και μπορεί να συνδεθεί τώρα, έτσι όπως το λέτε, κύριε Μπακόπουλε, με πολλά άλλα project που κατά καιρούς δημιουργούν οι μαθητές. Παραδείγματος χάρη, να υπάρχει ένα ρομπότ μέσα σε ένα θερμοκήπιο και να συνδεθεί με τους σχολικούς κήπους. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά project τα οποία μπορούν να ταιριάξουν με την εκπαιδευτική ρομποτική. Δεν ξέρω ποια είναι η εμπειρία σας από τις κατασκευές που ήδη έχετε κάνει. Αυτό που έχουμε φανταστεί στο σχολείο και ήταν ιδέα μαθητών, μέσα από κουβέντα, μια ζήμωση, είναι να φτιάξουμε ένα ρομποτάκι το οποίο θα βγαίνει βόλτα στο μπαλκόνι του σχολείου και θα κάνει μέτρηση στις τάξεις συνθηκών. Όπως είναι κατάλληλη υγρασία, είναι κατάλληλη φωτεινότητα, γιατί μπορεί να έχει πάνω φωτοαντίσταση, να δέχεται δεδομένα για το πόσο φως υπάρχει ή δεν υπάρχει. Και να αντιδρά, να έχει κάποιο ηχητικό ή να στέλνει κάποιο μήνυμα. Μπορούμε να εμπλέξουμε εδώ πλακετούλες Wi-Fi, Bluetooth. Μπορούμε να το προγραμματίσουμε και να το μετακινούμε μέσα από το κινητό μας. Θα δούμε το δεύτερο ρομποτάκι εδώ, το οποίο είναι κατασκευή ενός μαθητή, του Χρήστου. Και αυτό τι κάνει? Αρχίζει, κυκλοφορεί, βγαίνει βόλτα και όπου βρει εμπόδιο, γυρίζει πίσω και προσπαθεί να βρει μια διέξοδο. Άρα, εδώ μιλάμε για να βγει από τον λαβύρινθο. Ή θα μπορούσε κάλλιστα να εφαρμοστεί σε καταστροφές, στην πυροσβεστική, να έχει κάποιο ασθενή, να έχει κάποιον που έχει χτυπήσει. Οπότε, μόνο το ρομπότ να είναι μεγαλύτερο, βέβαια, έτσι αυτό είναι ένα μοντέλο, να προσπαθεί να βρει έξοδο μέσα από τα χαλάσματα και να μπορεί να βγει. Να εφαρμοστεί πλέον δηλαδή και στο φυσικό μας κόσμο. Να δούμε λοιπόν αυτή την εφαρμογή εδώ τι μπορεί να κάνει. Του βάζω εμπόδιο και γυρίζει πίσω. Μάλιστα, και όλα αυτά με πρακτική σημασία, όπως είπατε, κύριε Μπακόπουλε, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Το πιο εντυπωσιακό από όλα νομίζω ότι είναι η χρησιμότητα που τελικά θα έχουν όλα αυτά τα ρομπότ στην ζωή. Και μάλιστα όλα αυτά σχεδιασμένα μέσα από μια σχολική τάξη. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί πριν μερικά χρόνια, ποιος θα μπορούσε να φανταστεί κάτι τέτοιο? Δίνοντας ιδέες στους μαθητές, δίνοντας ερεθίσματα, κάνοντάς τους ερευνητές, δημιουργώντας τους κίνητρα το να πάει το μυαλό τους παραπέρα. Να ανακαλύψουν διαθεματικά τον γύρω κόσμο τους, τη τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, να αναγνωρίσουν τους αυτοματισμούς στην καθημερινότητα, στο ψυγείο μας, στο πλυντήριο, στην κουζίνα μας, γιατί πλέον βλέπετε, ακούτε και διαφημίσεις, ότι όλα ελέγχονται μέσα από το κινητό μας. Εδώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό βάζοντας μια πλακέτα Wi-Fi, να συνδεθεί στο ίντερνετ και την άλλη μεριά να μπορέσω να το χειριστώ. Στο σχολείο έχουμε δημιουργήσει μια κάτωψη, ένα σπίτι, στο οποίο έχουμε βάλει αισθητήρες, έχουμε βάλει λεντάκια και λέμε ότι αν βρέξει θα πρέπει να κλείσει η τέντα. Εάν ανιχνεύσει η θερμοκρασία, κάτι συμβαίνει, οπότε θα πρέπει να βγάλει ένα ηχητικό. Γενικά το smart home, ένα έξυπνο σπίτι. Έχει πολλές εφαρμογές, αλλά το βασικό είναι όχι τόσο το να φτιάξουμε κάτι, αλλά το πώς να το φτιάξουμε. Αυτή η πορεία, αυτή η διαδρομή που προσφέρουμε στους μαθητές, ώστε, όπως είπαμε πιο πριν, να δημιουργηθούν ερεθίσματα και κίνητρα.
Πάρα πολύ όμορφα. Είναι πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά. Είναι, είναι πάρα πολύ χρήσιμα και σίγουρα δίνουν νέες προοπτικές. Και οι αυριανοί επιστήμονες, αν έχουν οπλιστεί από το σχολείο με τέτοιου είδους πληροφορίες, σίγουρα έχουν πολλά να μας δώσουν στο μέλλον. Κύριε Γιωτόπουλε, μετά την παρουσίαση αυτή του κύριου Μπακόπουλου. Θεωρώ προφανώς είναι εντυπωσιακά όλα αυτά. Κυρίως είναι εντυπωσιακά για όποιον δεν τα έχει ξαναδεί. Η λογική για μένα και ουσιαστικά αυτής της εκπομπής είναι να περάσουμε το μήνυμα προς τα έξω, προς τους συναδέλφους, τους εκπαιδευτικούς, καταρχήν ότι είναι μια διαδικασία σχετικά εύκολη, ότι ο καθένας μπορεί, αν θέλει και από μόνος του, να ασχοληθεί. Στο ίντερνετ, λίγο άμα ψάξει, μπορεί να βρει πολύ ενδιαφέροντα μαθήματα για αρχάριους. Με ποιον τρόπο μπορεί να στήσει από την αρχή, από το μηδέν, ένα ρομπότ, όπως είπε και ο κύριος Μπακόπουλος, με ένα πολύ μηδαμινό κόστος της τάξης των 30 ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως δεν αρκεί, όπως ξαναλέω, μόνο η φιλότιμη προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Χρειάζεται και η ίδια η πολιτεία να μας στηρίξει για να μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε, να το κάνουμε αυτό κοινό κτήμα όλων των μαθητών. Χωρίς καμία διάκριση. Να μην λέμε δηλαδή ότι επειδή ακριβώς κάνει 30 ευρώ, κάποια παιδιά μπορούν να τα αγοράσουν, άρα είναι εντάξει. Κάποια άλλα δυστυχώς δεν έχουν τα λεφτά, άρα πρέπει να μείνουν πίσω. Και έτσι να οδηγηθούμε σε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Αυτό θα είναι δυστυχώς πολύ σοβαρό πρόβλημα και για μένα είναι κάτι που πρέπει η πολιτεία οπωσδήποτε να το προβλέψει. Οπωσδήποτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Μπακόπουλε, μετά από την πλούσια εμπειρία σας, μετά από όλα αυτά τα όμορφα που μας δείξατε και από, από το αντίκτυπο που έχει η ενασχόληση των μαθητών σας με την εκπαιδευτική ρομποτική, ποια είναι τα σχόλιά σας? Θα ήθελα εδώ να πω στους γονείς ότι τα παιδιά είναι καλό και όχι απλά καλό να εμπλακούν με μια τέτοια δραστηριότητα, γιατί δημιουργεί κίνητρα, όπως είπα πριν. Αλλά θα ήθελα να συμπληρώσω και κάτι ακόμα, ότι έχουν γίνει προσπάθειες σε επίπεδο περιφέρειας του να γίνονται επιμορφώσεις σε εκπαιδευτικούς πάνω στη ρομποτική και όχι στο Arduino, γενικά στη ρομποτική, δίνοντας και στους εκπαιδευτικούς το έναυσμα του να δημιουργήσουν τέτοιες καταστάσεις μαθησιακές μέσα στην τάξη τους, με τους μαθητές τους. Πάρα πολύ ωραία και οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να τεθούν κεντρικά, ώστε όλα τα σχολεία να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους μαθητές το μέγιστο που έχει να ωφελήσει η εκπαιδευτική ρομποτική, όπως είπαμε. Αναλύσαμε λοιπόν τα ωφέλη, είδαμε πρακτικά πόσο απλό και πόσο γρήγορο είναι να γίνει κάτι τέτοιο και με τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Θα ήθελα, κύριε Μπακόπουλε, να μας πείτε τι άλλο μπορούμε να δούμε με την εκπαιδευτική ρομποτική. Τι σας έχει εντυπωσιάσει από τους μαθητές σας? Το να λύσουν προβλήματα σύνθετα, μπορώ να πω. Να φτιάξουν το ασανσέρ. Να προγραμματίσουν, να ασχοληθούν με το να συναρμολογήσουν. Λέγοντας εγώ ότι αυτό εδώ είναι το πιο δύσκολο να το συναρμολογήσουμε. Δεν το πιστεύανε. Ξεκινώντας, το καταλάβανε. Κολλητήρι. Κάνουν κολλήσεις. Πράγματα που στην ηλικία τους πολλά παιδιά δεν το έχουν κάνει. Να καταλάβουν, να ξεχωρίσουν αυτό που κάνουμε και πλέον στο αναλυτικό πρόγραμμα της πληροφορικής, hardware με software. Ωραία ακούγονται. Να το δούμε στην πράξη. Βλέπουν το κουτί των υπολογιστή εδώ, το ζούνε. Γιατί το έχουν εδώ το hardware, προγραμματίζουν, το βλέπουν. Μπαίνουν στη διαδικασία της βελτιστοποίησης του κωδικά τους, αλλαγής, παραμετροποίησης, έννοιες και διαδικασίες ανεβασμένες στον προγραμματισμό για τους μαθητές. Περισσότερο στο Λύκειο μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Εδώ εμπλέκονται μαθητές από την πρώτη γυμνασίου, δηλαδή μια ηλικίας 12 ετών, κορίτσα, αγόρια, και όλοι μαζί καταφέρνουν αυτό που στην αρχή δεν το πιστεύανε, απλά ενθουσιαζόσανται ακούγοντας ρομποτική. Και πολύ όμορφα. Και μάλιστα όλη αυτή την ώρα έχουμε ζωντανέψει ένα δείγμα, ένα ρομπότ. Θα ήθελα να μας το δείξετε πάλι, να μας πείτε πού αλλού μπορεί να εφαρμοστεί και να ολοκληρώσουμε με τις ευχές σας για την πορεία της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Λοιπόν, εδώ θα μπορούσαμε, καλύτερα θα ήταν αν θα μπορούσαμε να το αφήσουμε να κυκλοφορήσει σε ένα μεγαλύτερο χώρο, ώστε να το δούμε. Να το ξαναβάλω. Ανιχνεύει αυτή τη στιγμή το που, αν υπάρχει εμπόδιο ή όχι. Ο κώδικας λέει, εκεί που δεν θα βρεις εμπόδιο, θα φύγεις προς εκείνο το σημείο. Εδώ το μοτέρ γυρίζει τις 180 μοίρες, όπως κάνει εκείνο το δείγμα, το μοντελάκι που έχω φτιάξει και έχω προγραμματίσει.
Και σε κάθε κίνησή του παίρνει μετρήσεις με τον αισθητήρα. Αυτό, αν το δούμε όντως σε έναν μεγαλύτερο χώρο, θα είναι πολύ εντυπωσιακό και με φυσικά εμπόδια που μπορούν να βάλουν τα παιδιά για να κανονίσουν, να το δουν στη λειτουργία του. Κύριε Μπακόπουλο, πήραμε όμως μια πάρα πολύ καλή ιδέα, νομίζω. Έχουμε φτιάξει στο σχολείο, συγγνώμη που σας διακόπτω, μια πίστα, έναν λαβύρινθο που προσπαθεί το ρομποτάκι να βγει από εκεί. Βέβαια, μια άλλη εφαρμογή που δεν την έχω κοντά μου είναι το να έχουμε εδώ πέρα έναν αισθητήρα που διαβάζει τη μαύρη γραμμή. Αυτοκινητοβιομηχανία. Στο μέλλον τα αυτοκίνητα θα πηγαίνουν μόνα τους, ακολουθώντας την άσπρη γραμμή. Εδώ εμείς ακολουθούμε τη μαύρη γραμμή. Οπότε βλέπουμε το ρομποτάκι να ξεκινάει και να πηγαίνει εκεί που το έχουμε καθορίσει εμείς την πορεία του μέσα από αυτή τη γραμμή. Θα μπορούσαν τα δύο ρομποτάκια, κάτι που δουλεύουμε αυτή τη χρονιά, να επικοινωνούν μεταξύ τους με Bluetooth. Βλέπει κάτι αυτό, ανοιχνεύει κάτι, το μεταδίδει στα υπόλοιπα. Οπότε όλα μαζί μπορούν να συνεργαστούν. Πάρα πολύ όμορφα. Κύριε Γιωτόπουλε, επειδή φτάνουμε στην ολοκλήρωση αυτή της εντυπωσιακής, μπορώ να πω, εκπομπής, έχω εντυπωσιαστεί. Θα ήθελα πολύ να, όταν ήμουν μαθήτρια, να είχα κι εγώ ρομπότ μέσα στην τάξη μου. Θα ήθελα να μας πείτε την εμπειρία σας από την σημερινή εκπομπή και φυσικά τις προτάσεις σας και τις ευχές σας για την εκπαίδευση, τη σύγχρονη εκπαίδευση του μέλλοντος. Θεωρώ ότι εντάξει, ως εκπομπή έδειξε κάποια πράγματα που έπρεπε να δείξει, αλλά δυστυχώς είναι περιορισμένος ο χώρος. Αυτό είναι καλύτερα να το ζήσουν τα παιδιά, τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί, σε έναν ελεύθερο χώρο, όπως είπε και ο κ. Μακόπουλος, με τους αντίστοιχους αισθητήρες να είναι σε πλήρη ισχύ για να καταλάβουν πολύ, πολύ καλύτερα πραγματικά πόσο ωραία πράγματα μπορούν να δουν και πραγματικά η ρομποτική πόσο μπορεί να συνεισφέρει ακόμα και στη βελτίωση των συνθήκων της διαβίωσης του ανθρώπου. Πέρα από το κομμάτι που είπε ο κ. Μακόπουλος πολύ σωστά, να ανοιχνεύει σε περιπτώσεις καταστροφών, κάτω από κτίρια, να βρει επιζώντες ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και με την απλή λογική ενός αισθητήρα κίνησης ή ενός αισθητήρα υγρασίας, που εμείς καλά-καλά στην ηλικία των παιδιών τώρα, των σημερινών, δεν ξέραμε τι είναι ο αισθητήρας. Τώρα πλέον είναι κάτι που το λέμε καθημερινά. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι πράγματα όλα αυτά που συνθέτουν ένα πολύ ωραίο σκηνικό για την εκπαίδευση. Φτάνει να το στηρίξουμε όλοι μαζί, να το στηρίξουμε οι εκπαιδευτικοί, να το στηρίξουν οι μαθητές και όπως είπα και πριν, να το στηρίξει και το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας εν προκειμένου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την παιδεία, να την βγάλουμε προς τα έξω ακόμα καλύτερα. Να την κάνουμε δηλαδή πιο σωστή, πιο ολιστική. Αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον η σύγχρονη παιδεία σε αντιδιαστολή με την παραδοσιακή που όπως εξηγήσαμε έχει πολλά αρνητικά σημεία. Αυτό, δεν έχω να ευχηθώ κάτι άλλο. Πραγματικά να περάσει σε όλα τα σχολεία, να υπάρξει χρηματοδότηση, αυτό είναι το ζητούμενο, και όλα τα παιδιά να εμπλακούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε αυτόν τον θαυμαστό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Κύριε Μπακόπουλε. Εδώ να αναφέρουμε ότι αρκετά σχολεία της Ελλάδας έχουν βγει στο εξωτερικό και έχουν πάρει 4η θέση παγκοσμίως, 7η θέση παγκοσμίως, και τα τελευταία χρόνια έχουμε πάντα παρουσία με ομάδα μας στο εξωτερικό, στους τελικούς. Άρα υπάρχει το υλικό. Πρέπει να το οργανώσουμε καλύτερα και να το προωθήσουμε ίσως καλύτερα σε όλα τα σχολεία. Ας ευχηθώ κι εγώ να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα και να υπάρξουν πολύ περισσότεροι εκπαιδευτικοί όπως εσείς, κύριε Μπακόπουλε, όπως εσείς, κύριε Γιωτόπουλε, που πιστεύετε στην καινοτομία, τη στηρίζετε με κάθε τρόπο και προσπαθείτε για ένα σχολείο που όλοι θα θαυμάζουμε και για μαθητές που όλοι θα χαιρόμαστε να τους βλέπουμε ευτυχισμένους μέσα σε ένα σύγχρονο και καινοτόμο σχολείο. Να σας ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου για όλη αυτή την πολύ όμορφη παρουσίαση. Κύριε Γιωτόπουλε, να σας ευχαριστήσω που στηρίζετε με τις δράσεις σας την εκπομπή και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε εδώ. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω και εγώ σε αυτό το σημείο πραγματικά για αυτή την καινοτόμα εκπομπή που πραγματικά είναι φοβερή, είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα και μακάρι να συνεχίσετε έτσι. Να είστε καλά, κύριε Μπακόπουλε. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Με εντυπωσιάσατε πάρα πολύ με τις κατασκευές σας και να ευχηθώ καλό κουράγιο και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε, γιατί δημιουργείτε ευχάριστο περιβάλλον στην τάξη και ευτυχισμένους μαθητές. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να βγει λίγο προς τα έξω αυτή η δουλειά που κάνουν οι μαθητές μου και να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πραγματικά είσαστε αξιόλογοι για αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, μία ακόμη εκπομπή περιπαιδείας έφτασε στο τέλος της. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 10. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους μας.